Όλγα Δραμουντάνη κρατάει στην αγκαλιά της τον νεογέννητο βρέφος, το οποίο παραμένει στο αντίσκηνο μαζί με τη μητέρα του στον καταβλισμό του εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου, ιστορία η οποία συγκίνησε το Πανελλήνιο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι συναισθήματα νιώθω να έχω στην αγκαλιά μου μέσα σε ένα καταβλισμό το Δανιήλ μόλις 14 ημερών. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω αλήθεια, νιώθω συγκίνηση αυτή τη στιγμή. Νιώθω αυτή τη στιγμή συγκίνηση που ξεκινά αυτό το παιδί τα πρώτα βήματα της ζωής του μέσα σε ένα καταβλισμό. Δεν θέλω να πω τίποτα, Γεωργία, τίποτα. Τα νιώθω πολύ συγκίνηση. Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Κασελιού και Βιάννου Ανδρέας βρέθηκε στη σκηνή και στο πλευρό της μητέρας, λέγοντας ότι θα βοηθήσουν την εξαμελή οικογένεια να ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Δεν είναι πανέμορφο, ε? Να το βαφτίσουμε, Όλγα, να γίνεις νονά. Γιατί όχι. Μας είπατε χθες ότι να φύγετε να πάτε στη Βουλγαρία. Ναι, καλά, θα το δούμε και αυτό. Δεν είναι θέμα, θα το εκτοπίσουμε. Έχετε κάποια ανάγκη, θέλετε κάτι από εμάς, κάποιο... Μόνο αυτό θέλουμε να... Το, οι γιατροί το είδαν πάντως το παιδί, έτσι. Ναι. Το έχουν δει οι γιατροί το παιδί. Ναι, ναι. Το βρέφος 14 ημερών κινδύνεψε μαζί με τη μητέρα του τη στιγμή του ισχυρού σεισμού, με την ίδια να μας περιγράφει τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα. Του πήραμε το μωρό και έφυγαμε έξω. Όλο το σπίτι είπαν έχει πρόβλημα και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα να πάρουμε τίποτα. Πολύ σύντομα η οικογένεια θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς τη Βουλγαρία. Μέχρι Δευτέρα πρέπει να φεύγω. Οπότε θα πας δηλαδή στους δικούς σου. Ναι. Εγώ ήμουν εδώ 4-5 χρόνια στο Άρα. Και δούλευες κάπου. Ναι, δούλευα στο ΕΛΕΣ, στο ΦΥΛΑ. Το πρωί, στον χώρο του καταβλισμού, τελέσκε θεία λειτουργία από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου. Το συντομότερο οικοδομούμε το εκτισάκι του προφητηλία. Και αν βρεθεί κάποιος ο οποίος αναλάβει την οικοδόμησή του, να πούμε ότι στις 48 ώρες το ξαναχτίζει. Με συγκλώνησε ο θάνατος του Ιακώβου μέσα στο σημείο αναφοράς και στο σύμβολο του Αρκαλοχωρίου στον προφητηλία. Με έχει συγκλονίσει η υπομονή των ανθρώπων των σεισμοπλήκτων. Οι πρώτοι 30 οικίσκοι θα έρθουν στο Αρκαλοχώρι όταν ο Δήμος θα είναι έτοιμος σε σχέση με τη διαμόρφωση των χώρων απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο και στη Βόνη, δήλωσε ο Δήμαρχος. Εγώ εκτιμώ ότι τέλος αυτής της εβδομάδας που θα μπει, εμείς θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να δεχτούμε τους πρώτους, τους 30 που είναι έτοιμοι στην Αθήνα. Συντομότατα αυτή τη εβδομάδα θα έχουν πέσει τα μπετά, οι αποχετεύσεις, η ηλεκτροδότηση και εγκαθίστανται οι οικίσκοι. Έχουμε περίπου 140 ανθρώπους εδώ που μένουν, που σιτίζονται και φτιάχνουμε και φαγητό ημερησίως για 3.000 ανθρώπους. Το δυσκολότερο είναι να πιστούν οι συμπολίτες μας να εγκαταλείψουν την περιοχή, να εγκαταλείψουν τις σκηνές και στόχος μας είναι αυτός. Η άσυγη πώς είναι τελικά? Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στους 2.000. Στο Χουμέρι μόνο 8 κτίρια στέκονται όρθια σε σύνολο 100 περίπου κτίριων, όπως υποστηρίζουν δημότες οι οποίοι προχώρησαν σε πινελιές αισιοδοξία στις σκηνές, αντλώντας όπως είπαν δύναμη. Είναι η οδός της ελπίδας, όπως μπορείτε να δείτε, εκτός από όλα τα υπόλοιπα έχουν και χώρο για την ανακύκλωση, γιατί υπάρχει και το περιβαλλοντικό αίσθημα εδώ αναπτυγμένο, υπάρχει φαγητό φυσικά και για τα δέσποτα της περιοχής, έχουν ακόμα και λουλούδια φυτέψει. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ στις σκηνές προσπαθούν να πάρουν δύναμη από μόνοι τους και δίνουν ελπίδα και θάρρος στον εαυτό τους όσο μπορούν. Δεν μας ρίχνει κάτω ο σεισμός και το χωριό πιστεύω ότι θα ξαναστηθεί.